Εθνικό Θέατρο έχει βαθιές ρίζες στην θεατρική κουλτούρα της πόλης μας. Τις τελευταίες δεκαετίες αυτές οι ρίζες βάθαιναν και την ίδια στιγμή στη Λάρισα είχαμε το Αρχαίο Θέατρο που σιγά σιγά μέσα από τη γη έρχονται στην επιφάνεια. Μια διαδικασία η οποία πλέον ολοκληρώνεται και θα είμαστε σε θέση και θα έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε ένα θέατρο έτοιμο, λειτουργικό στο κέντρο της πόλης μας. Δεν είναι μόνο αυτά όμως και στην θεατρική παράδοση της πόλης. Έχουμε και το Β' Αρχαίο Θέατρο, το οποίο μόλις προσφάτως φιλοξένησε ένα πολύ επιτυχημένο σεμινάριο και θεατρικά εργαστήρια στο πλαίσιο του Δικτύου Αρχαίου Δράματος, με θεματική προσοχή στον αρχαίτικο μύθο. Ένα πολύ επιτυχημένο σεμινάριο. Έχουμε την εργαστική σκηνή, όπως ανέφερε και ο πρόεδρος του Εθνικού Θεάτρου, ο κ. Φώτης Τατζάκης, η οποία έχει ένα εξαιρετικό φέτος δράσεις, 7 και 6 σκηνές ήταν όλη η πόλη μια σκηνή. Και έχουμε φυσικά και τη γνήσια αγάπη του Λαρισαίου για το θέατρο. Μια γνήσια αγάπη, ένα γνήσιο ενδιαφέρον για το θέατρο, για όλη αυτή την παράδοση που έχει δημιουργηθεί, και έτσι ώστε ο θεατής πλέον ο Λαρισαίος να μην είναι ένας απλός θεατής που περνάει έξω ή μέσα από το θέατρο συγκυριακά, να γίνει όπως λέει ο Άμλετ στον Σέξπιρ, απευθυνόμενος στους ηθοποιούς τους οποίους έχει καλέσει να παραστήσουν τον φόνο του πατέρα του δημοσίως, να γίνει ο συνετός θεατής του θεάτρου. Και λίγο πριν στο μονόλογο αυτό, μας λέει ο Άμλετ ότι ο τελικός προορισμός του θεάτρου είναι να υψώνει τον καθένα για να κοιτάζεται η φύση. Η φύση εννοεί τη φύση των πραγμάτων, δηλαδή η αρετή όπως είναι, ο χλεβασμός όπως είναι, και να εκφράζει τελικά την πραγματική ηλικία και το σώμα της εποχής του, αποτυπώντας τη μορφή της. Αυτή λοιπόν είναι η αλήθεια του θεάτρου. Με τους συνεργάτες που έχει επιλέξει αυτή τη στιγμή η Δημοτικός Αρχαίος Δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο, ο πρόεδρος ο κ. Τζαζάκης, με τον κ. Τάτση, καλλιτεχνικό διευθυντή, με τον κ. Λαζόπουλο, σύμβουλο, αυτή την αλήθεια θα υπηρετήσουν, αυτή την αλήθεια θα είμαστε εμείς αποδέκτες, και αυτά είναι πράγματι τα εχέγγυα για την πορεία στο μέλλον της Αλυποθάτου.